αυτός ο άνθρωπος θα του άρεσε να το κάνουν στο παιδί του. Η μητέρα του άτυχου 17χρονου στη Βιωτία ξεσπά σε βάρος του αστυνομικού λίγα λεπτά μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελία να τον αφήσουν ελεύθερο με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Είμαι μια μάνα με ένα γιο. Ποιος θα μου τον εφέρει πίσω? Με το άκουσμα της απόφασης, συγγενείς και φίλοι του 17χρονου στρέφονται σε βάρος αστυνομικών. Όλη η Θήβα μας στέκεται στο πλευρό μας. Έχει γίνει μια μεγάλη αδικία. Γιατί? Ζητάμε δικαίωση, δικαίωση να δικαστεί ο άνθρωπος αυτό το νόμο που πρέπει. Είμαι πραγματικά απογοητευμένος. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιο ήταν το σκεπτικό πραγματικά του εισαγγελικής και της ανακριτικής αρχής. Σε αντίθεση με τον συνάδελφό του, ο οποίος βγήκε από το περιπολικό αλλά δεν έβγαλε το όπλο του από τη θήκη, ο κατηγορούμενος πλησίασε την πόρτα του οδηγού και έβγαλε όπλο. Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε ο αστυνομικός, φώναξε επανειλημμένα στον 17χρονο να βγει έξω από το αυτοκίνητο κρατώντας την ίδια ώρα στο δεξί του χέρι το όπλο. Ωστόσο, όπως λέει ο κατηγορούμενος, ο νεαρός αντιστεκόταν και λίγο αργότερα έσκυψε και με το αριστερό του χέρι τον άρπαξε για να βγει έξω. Σε εκείνο το χρονικό σημείο που το σώμα του κινούμενο πλησίασε το δεξί μου χέρι, εκείνος πιθανότατα από φόβο, λόγω του ότι το όπλο ήταν πολύ κοντά του, έκανε τη μοιραία κίνηση με το εξωτερικό μέρος της παλάμης του και φέρνοντας το χέρι του μπροστά στην κάνη, απόθυσε με βίαιο τρόπο το όπλο μου, με αποτέλεσμα αυτό να εκπυρσοκροτήσει, γιατί αυτή η βίαιη κίνησή του προκάλεσε την ενεργοποίηση της σκανδάλης, χωρίς εγώ ποτέ να την πατήσω. Ήταν κατηγορηματικός ο αστυνομικός ότι ούτε ένιωσα ότι υπήρχε κίνδυνος να με αφοπλίσει, ούτε ένιωσα κίνδυνο από επιθετική ενέργεια, ούτε σε καμία περίπτωση ένιωσα ότι έχω να κάνω με ένα οπλισμένο παιδί, γιατί ήταν άοπλο και μπροστά μου. Δεν είχα κανένα λόγο να πυροβολήσω. Αφού άνοιξα την πόρτα του οδηγού, είδα έναν άντρα χωρίς να μπορέσω να διακρίνω την ηλικία του, αλλά ο οποίος είχε στοιχεία επικινδυνότητας. Όπως αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός το οποίο προέκυψε αργότερα κατά την έρευνα στο αυτοκίνητο, όπου στην ανοιχτή θήκη της πόρτας του οδηγού βρέθηκε ένα επικίνδυνο όπλο, μια μεγάλη λάμα. Μόλις ολοκληρώθηκε η απολογία του, ο κατηγορούμενος έφυγε από το δικαστικό μέγαρο συνοδεία αστυνομικών.